Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 961 επιπλέον ενεργά κρούσματα. Ο αριθμός τους δηλαδή διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Γιατί όπως λέμε διαρκώς, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει στρατηγική της στα νέα δεδομένα. Πάντα όμως σε συνεννόηση με τους ειδικούς και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κάθε επιλογή μας, κάθε απόφαση είναι σημαντική. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, που είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την εφαρμογή των μέτρων και το 15 Αύγουστο. Για τα φαινόμενα χαλάρωσης, όσο ασήμαντα και αν πιστεύουμε ότι είναι, δρούν αθρηστικά, τροφοδοτώντας την ίδια την πανδημία. Αντίθετα, οι αποστάσεις, η χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή του συνωστισμού σπάνε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσουμε τη συμπεριφορά μας στη διασπορά του ιού, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε μερικές ημέρες με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Οι προβλέψεις που κάνουμε βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της πανδημίας. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι παγκοσμίως η επιστημονική κοινότητα προφανώς έχει ευνηδιαστεί, προφανώς λειτουργούμε σε χαρτογράφητα νερά. Κάθε μέρα όμως που περνάει, αποκτούμε μια εμπειρία και σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και σε σχέση με την εξέλιξη του ιού. Εμείς προσιλωμένοι στα επιστημονικά δεδομένα προσπαθούμε να εξελίξουμε αυτά σε συγκεκριμένες πρακτικές. Μέχρι τώρα το αποτέλεσμα που φέρνουμε και αν το δείτε συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο είμαστε ένα βήμα μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση την οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Το είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω και τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος απόλυτου πανικού. Υπάρχει όμως ένας λόγος απόλυτης εγρήγορης και επιφυλακής από τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Εάν ο καθένας από εμάς δεν αναλάβει την ατομική ευθύνη μαζί με την ευθύνη που έχει το κράτος μέσα από τα συγκεκριμένα μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά έχουμε αποδείξει οι Έλληνες ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ειδικά στα δύσκολα. Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα της περίοδου και των χαρακτηριστικών που τη συνοδεύουν, η ανάγκη για ξεκούραση, για χαλαρότητα. Τι λέμε? Δεν λέμε μη χαλαρώστε, δεν λέμε μην ξεκουραστείτε. Λέμε να γίνει αυτό με προσοχή και αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι αυτό το καλοκαίρι ο τρόπος διασκέδασής μας και αν θέλετε χαλάρωσής μας και εκτόνωσής μας δεν μπορεί λόγω της πανδημίας να είναι ίδιος με οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη περίοδο.